Χαίρετε. Στο μικρό αυτό βίντεο θα δούμε ορισμένα από τα πλέον βασικά της εισαγωγής δεδομένων σε λογιστικά φύλλα, όπως για παράδειγμα είναι το calc του LibreOffice που θα χρησιμοποιήσω εδώ σε λίγο, ή επίσης του Microsoft Excel που στους περισσότερους από εσάς είναι περισσότερο έτσι γνωστό, μιας και είναι και περισσότερο διαδεδομένο, το γνωστό σε όλους σας Excel. Τα πράγματα, ξέρετε κύριοι, εξελίσσονται. Και θα σας πω λιγάκι το εξής, πριν δώσουμε κάποια παραδείγματα για την εισαγωγή δεδομένων. Από τούτη εδώ την ιστοσελίδα θα μπορούσε κανείς να προμηθευτεί το πακέτο αυτό, τη σουίτα του LibreOffice, μια σειρά από προγράμματα, όπως για παράδειγμα είναι το Writer, το Calc που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς, το Impress, αντίστοιχα με τα αντίστοιχα προγράμματα του Microsoft Office, όπως για παράδειγμα είναι το Word, το Excel, το PowerPoint κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή του καταρχήν κάποιο λειτουργικό σύστημα, όπως είναι τα Windows, το Mac ή το Linux κτλ. Και στη συνέχεια να κατεβάσει και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό. Σας θυμίζω ότι σε περιπτώσεις που έχετε εγκατεστημένο Linux, όπως διανομές, όπως για παράδειγμα είναι το Debian ή το Ubuntu ή κάτι παρόμοιο, κάποια εφαρμογή σουίτα σε γραφείο όπως είναι το LibreOffice θα είναι οπωσδήποτε προεγκατεστημένη. Έρχεται μαζί με το λειτουργικό σύστημα δηλαδή. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι περισσότερο, τουλάχιστον για απλή έτσι, βασική χρήση. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει επίσης μια άλλη παρόμοια σουίτα γραφείου όπως είναι το OpenOffice. Επίσης πολύ παρόμοιο, χρησιμοποιεί το ίδιο format, τον ίδιο μορφότυπο δηλαδή για την αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων. Αντίστοιχα προγράμματα με το Word, το Excel, το PowerPoint κτλ. Υπάρχουν και εδώ. Και αυτό όμως είναι κάτι αντίστοιχο. Θα πρέπει δηλαδή κανείς σε ένα λειτουργικό σύστημα όπως είναι τα Windows, το Linux κτλ. Να κατεβάσει, να κάνει download και στη συνέχεια να εγκαταστήσει αυτό το λογιστικό. Θέλω να σας πω ότι σε πολλές περιπτώσεις τέτοια λογιστικά φύλλα πια χρησιμοποιούνται online, διαδικτυακά δηλαδή, χωρίς να χρειαστεί κανείς να κατεβάσει, να εγκαταστήσει κτλ. Τέτοιο έτσι, λογισμικό στον υπολογιστή του, αλλά μπορεί να το κάνει απλά και μόνο αν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κάποιου φιλομετρητή, χωρίς κατά ανάγκη στον υπολογιστή του να έχει εγκατεστημένο κάποιο λογισμικό άλλο ιδιαίτερο, πέρα από μια έτσι, πρόσφατη έκδοση του Firefox, του Internet Explorer, του Google Chrome ή κάτι ανάλογο. Αυτό μπορεί να συμβεί δουλεύοντας είτε με τα εργαλεία της Microsoft, όπως για παράδειγμα μπορείτε να το κάνετε εδώ, από την κεντρική πύλη, δηλαδή από την κεντρική σελίδα της Microsoft, να δοκιμάσετε κάτι από όλες αυτές εδώ τις επιλογές που έχετε, είτε να το κάνετε για παράδειγμα με τα αντίστοιχα έγγραφα που σας δίνει η εταιρεία Google, όπως έχω κάνει εγώ εδώ. Έχω ανοίξει ένα λογιστικό φύλλο, μετά από σύνδεση βέβαια που αποκτήσετε με κάποιο λογαριασμό που έχετε στην Google, και από εκεί και μετά δεν χρειάζεται να έχετε τίποτα άλλο εγκατεστημένο, όλα θα μπορείτε να τα κάνετε εδώ. Θέλω να σας πω και να μην σας παραξενεύει καθόλου ότι σε περιπτώσεις σύγχρονης εργασίας με λογιστικά φύλλα όπου απαιτούνται σε περισσότερα από ένα σημεία να εισαχθούν δεδομένα είτε να προβληθούν δεδομένα κτλ. Ή αν θέλετε πιο απλά περισσότερους από έναν ανθρώπου να δουλέψουν στο ίδιο έγγραφο, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, είτε γιατί θα πρέπει πολλοί άνθρωποι να εισάγουν ταυτόχρονα δεδομένα, είτε γιατί θα πρέπει να τα εισάγει κάποιος αλλά να τα δουν κάποιοι άλλοι, τέτοια εργασία σε κοινόχρηστους χώρους όπως είναι το διαδίκτυο μέσω είτε των προγραμμάτων της Microsoft, είτε της Google, είτε οποιοδήποτε άλλου πακέτου μπορεί να εμφανιστεί, γίνεται όλο και περισσότερο έτσι συνηθισμένη πράγμα που θα καταλήξει σε λίγο να κάνει την εγκατάσταση προγραμμάτων περιττή. Ωστόσο, για να είμαστε λίγο έτσι συμβατοί με το παρελθόν και το παρόν, όπως ξέρετε και ότι οι περισσότεροι έχουν τέτοια προγράμματα εγκατεστημένα στον υπολογιστή τους, και για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη χωρίς να αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε συνέχεια και να χρησιμοποιούμε διαδικτυακές πηγές, θα χρησιμοποιήσουμε μια ελεύθερη έκδοση του λογιστικού φύλου Calc από τη σουίτα του LibreOffice, αυτή εδώ, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από εδώ, από τη λήψη δωρεάν, χωρίς δηλαδή να
δώσετε κάποια συνδρομή να πληρώσετε κάτι και θα μάθετε με αυτόν τον τρόπο, κυρίες και κύριοι, σας πληροφορώ σχεδόν όλα όσα θα πρέπει να, μπορεί να ξέρει και πρέπει να ξέρει κανείς σχετικά με τα λογιστικά φύλλα. Από εκεί και μετά είναι σίγουρο βέβαια ότι σε κάποιες έτσι απαιτητικές επαγγελματικές χρήσεις το Microsoft Excel θα σας δώσει κάποιες περισσότερες δυνατότητες και θα σας δώσει επίσης και περισσότερη ευχέρεια στο να προγραμματίζετε τέτοιες εφαρμογές. Κρατήστε λίγο έτσι μικρές τις προσδοκίες σας. Θέλω να σας πω ότι γενικά αν φτάσει κανείς στο σημείο και έχει την ανάγκη να προγραμματίζει εφαρμογές για την ανάλυση δεδομένων, τότε κατά πάσα πιθανότητα το Excel δεν είναι αυτό που χρειάζεται, αλλά χρειάζεται κάτι άλλο και αυτό το άλλο θα το μάθουμε βέβαια στο μάθημα. Τέλος πάντων, και στα μαθήματα που θα κάνουμε. Αυτά βέβαια είναι και προσωπικές αντιλήψεις, μην σας παρασύρω. Ο στόχος σε αυτό το πρώτο κομμάτι του μαθήματος εισαγωγής στα υπολογιστικά οικονομικά είναι να σας μάθει τα βασικά της χρήσης των λογιστικών φύλων. Πράγμα, κυρίες και κύριοι, που μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε λογιστικό φύλλο και αν έχετε και αν χρησιμοποιείτε, είτε αυτό είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, είτε αν χρησιμοποιείτε κάποια διαδικτυακή έκδοση, όπως είναι το Office της Microsoft ή τα Google Docs, τα έγγραφα της Google ή οτιδήποτε άλλο. Φεύγοντας λοιπόν τώρα από αυτή την μικρή εισαγωγή και πηγαίνοντας σε ένα λογιστικό έτσι φύλλο, κάποιες υπενθυμίσεις θα δώσουμε. Νομίζω ότι πολλά από αυτά που θα πούμε είναι πάρα πολύ γνωστά στους περισσότερους έτσι από εσάς. Ας δούμε λίγο έτσι γρήγορα κάποια πράγματα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με την εισαγωγή μιας τιμής σε ένα κελί, όπως για παράδειγμα εδώ θα κάνω εγώ, είναι η μονάδα, το ένα με λίγα λόγια. Μπορούμε να πάμε να επικυρώσουμε αυτή την εισαγωγή και να πάμε στο παρακάτω κελί πιέζοντας είτε το πλήκτρο Enter είτε το πλήκτρο με κάποιο βελάκι ή αν θέλετε με το πλήκτρο Tab που θα πάμε δεξιότερα. Σας υπενθυμίζω ότι με το Enter πηγαίνουμε από κάτω ενώ με το Tab πηγαίνουμε δεξιά από εκεί που είμαστε από την εισαγωγή αυτή εδώ. Μπορεί κανείς να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα αν πληκτρολογήσει τον τύπο ίσον 1. Δεν θα έχουμε κάποια διαφορά στο αποτέλεσμα. Θα δείτε ότι και εδώ και στη μία περίπτωση και στην άλλη το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Σημαίνει ότι το κελί α2 θα πάρει την τιμή της μονάδος και το καθεξής. Εκτός από αριθμούς και μπορούμε να εισάγουμε οποιοδήποτε αριθμό θέλουμε, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι μπορούμε να εισάγουμε ένα κείμενο, όπως για παράδειγμα τη λέξη 1, εδώ. Προσέξτε λίγο επίσης και την αριστερή στίχηση που έχουμε στο κείμενο. Ο αριθμός στοιχίζεται δεξιά, κατά προεπιλογή βέβαια. Το κείμενο στοιχίζεται αριστερά. Ή θα μπορεί κανείς να εισάγει μια ημερομηνία. Οι ημερομηνίες, όπως θα δούμε και σε ένα από τα παρακάτω μαθήματα, βέβαια έχουν μεγάλη διαφοροποίηση από τόπο σε τόπο. Αλλιώς χρησιμοποιούμε την κωδικοποίηση μιας ημερομηνίας εδώ στην Ελλάδα, αλλιώς τη χρησιμοποιούμε στην Ιταλία, στη Γερμανία, στο Ισραήλ, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, για κάτι απλό, μπορούμε απλά να πληκτρολογήσουμε το 1 κάθετος 10 αν θέλουμε να δηλώσουμε την 1η Οκτωβρίου. Αν δεν δηλώσουμε στη συνέχεια το έτος, αυτό θα εισαχθεί αυτόματα σαν το τρέχον έτος. Αλλιώς μπορούμε να δώσουμε για παράδειγμα εμείς εδώ για να πούμε ότι αυτή εδώ είναι η ημερομηνία 1η Δεκάτου του 2009. Σας υπενθυμίζω ότι στα διψήφια νούμερα εννοείται ότι είμαστε παίρνουμε το πιο κοντινό στο παρελθόν μετά το 1970. Για παράδειγμα το 09 θα πάει στο 2009. Αν εδώ δεν συμπληρώσαμε, δεν συμπληρώναμε το έτος, θα παίρναμε την 1η Δεκάτου του 2014, το τρέχον έτος που είναι αυτή τη στιγμή. Κάτι άλλο επίσης που οφείλουμε να γνωρίζουμε είναι ότι για να εισάγουμε δεκαδικούς αριθμούς θα πρέπει να γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, λίγο τις ρυθμίσεις του υπολογιστή μας. Αυτός ο υπολογιστής που χρησιμοποιώ εγώ, παρόλο που έχει μια εξελινισμένη έκδοση της σουίτας γραφείου LibreOffice, χρησιμοποιεί τις αγγλικές ή αν θέλετε αμερικάνικες ρυθμίσεις για τα δεκάδικα. Με λίγα λόγια, η τελεία δηλώνει το δεκαδικό και αυτός εδώ ο αριθμός, το 1.5, είναι αυτό που ονομάζουμε εμείς 1.5, ενώ για παράδειγμα αυτό εδώ είναι πια το κείμενο 1.5, δεν είναι αριθμός. Αυτό εδώ, το συγκεκριμένο σας λέω υπολογιστή με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, είναι ο ρυθμός 1.5, το 1 και το μισό, ενώ εδώ απλώς είναι
κάποια λέξη που αποτελείται από κάποιο λεκτικό που αποτελείται από το 1, το κόμμα και το 5. Αυτό μπορεί να ποικίλει στις ρυθμίσεις του υπολογιστή που έχετε. Καλό είναι να το ελέγξετε έτσι ώστε να καταλάβετε σε ποιο περιβάλλον δουλεύετε και εργάζεστε. Στο εξής, εμείς θα υποθέσουμε ότι δουλεύουμε σε ρυθμίσεις που είναι συμβατές με το εγγλέζικο σύστημα, όπου με λίγα λόγια οι δεκαδικοί αριθμοί δηλώνονται με την τελεία και όχι με το κόμμα. Άλλο πράγμα που θα χρειαστεί να εισάγουμε καμιά φορά, κυρίες και κύριοι, είναι το ποσοστό. Καλό είναι να ξέρετε, για παράδειγμα, αυτό εδώ τον τελεστή του ποσοστού, το επί της 100 με λίγα λόγια, το γνωστό μας επί της 100, αυτό εδώ θα κάνει αυτόματα μία διαίρεση της μονάδος με το 100 και θα μας επιστρέψει το 0,01, το 1% δηλαδή, σαν αριθμό. Προσέξτε λίγο, έχει εισαχθεί σαν 1% και αυτομάτως έγινε η πράξη της διαίρεσης με το 100. Το ξαναγράφω λίγο εδώ να το δούμε. Είναι αυτό εδώ και μας δίνει το εδώ. Με αυτά και με αυτά, νομίζω ότι θυμηθήκαμε έτσι κατά κάποιο τρόπο λίγο την εισαγωγή δεδομένων που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε από άλλες έτσι εφαρμογές με τις οποίες έχουμε εκτεθεί από το παρελθόν. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστά σε όλους σας αυτά εδώ τα πράγματα, δεν θα επιμείνουμε περισσότερο. Αν έχετε κάποιες απορίες, ρωτήστε στο μάθημα ή τέλος πάντων συμβουλευτείτε κάποιο σχετικό εγχειρίδιο, βιβλίο και το καθεξής. Να σας θυμίσω επίσης, κυρίες και κύριοι, σας πάμε λίγο παρακάτω, ότι μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε επιθυμητή αλγεβρική πράξη θέλουμε, ξεκινώντας ένα τύπο με το σύμβολο της ισότητας, που κατά βάση αυτό εδώ αντιστοιχεί στην ανάθεση τιμών, δεν είναι δηλαδή σύμβολο κάποιας αλγεβρικής εξίσωσης, αλλά το σύμβολο ανάθεσης έτσι, τιμών. Για παράδειγμα, μπορούμε να δώσουμε εδώ το 1 συν 1, να πάρουμε βέβαια τι άλλο το 2 ή να δώσουμε για παράδειγμα το 3 συν 2 για να πάρουμε αποτέλεσμα το 5. Μπορούμε να δώσουμε το 3 επί 2 για να κάνουμε πολλαπλασιασμό. Είναι σαν το κομπιουτεράκι, σαν μια αριθμομηχανή με λίγα λόγια τα σύμβολα. Το αστεράκι, αυτό που θα βρείτε με το Shift 8 για παράδειγμα, αν δεν έχετε αριθμητικό πληκτρολόγιο, είναι το σύμβολο του πολλαπλασιασμού. Ή για παράδειγμα η διαίρεση εδώ με την κάθετο, μισό λεπτάκι, ίσον 3 δια 2, για να πάρουμε το 1,5, το 1,5, το 1,5 αν θέλετε, ή σας θυμίζω το σύμβολο της ύψωσης στην δύναμη, το Shift 6, το καπελάκι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να το πούμε και έτσι, το οποίο μας δίνει την ύψωση στη δύναμη, θα πάρουμε το 3 στο τετράγωνο δηλαδή, το οποίο βέβαια θα μας δώσει σαν αποτέλεσμα το 9. Από εκεί και μετά, κυρίες και κύριοι, έχετε υπόψη σας ότι αν για οποιοδήποτε λόγο, από οποιαδήποτε πηγή έχουν εισαχθεί δεδομένα σε ένα λογιστικό φύλλο όπως είναι τούτο εδώ, μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτά και να εξάγουμε τις τιμές των κελιών με αυτό που ονομάζουμε αναφορά κελιού. Ας πάμε για παράδειγμα εδώ, στο κελί είμαστε στο C11. Προσέξτε, αν εδώ δώσουμε την τιμή α2 ή A2 αν θέλετε, αυτό που θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα είναι η τιμή που περιέχει το κελί A2. Με το Enter θα δούμε ότι αυτή εδώ η τιμή ήταν το 1, η μονάδα. Για να είμαστε λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, αυτό εδώ μπορούμε να το κάνουμε α11. Ξεράστομαι λίγο για να τα βλέπουμε και λίγο καλύτερα. Όπως αυτό εδώ δηλαδή, με λίγα λόγια, όπως βλέπετε, αναφέρεται εδώ στην τιμή του κελιού α11 και ο χρωματισμός του κελιού νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους τι σημαίνει, ότι αυτή εδώ η τιμή αντιστοιχεί εδώ. Αν για οποιοδήποτε λόγο η τιμή αυτή εδώ μεταβληθεί, για παράδειγμα κάνουμε εδώ 1 συν 2 και όχι 1 και 1 που είχαμε πριν, τότε θα μεταβληθεί και αυτή εδώ η τελική τιμή προορισμού. Αυτός εδώ ο τύπος, το ίσον α11, ονομάζεται για τη συνέχεια του μαθήματος, θα το ονομάσουμε σχετική αναφορά κελιού. Γιατί τη λέμε σχετική αναφορά κελιού? Κοιτάξτε να δείτε λίγο κάτι. Ένα κελί μπορεί να τραβηχθεί προς τα δεξιά, προς τα αριστερά, προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τις τέσσερις κατευθύνσεις. Τι εννοούμε τράβηγμα? Επιλέγουμε εδώ το σημείο αυτό αγκύρωσης, το κάτω δεξί μέρος του κελιού δηλαδή, και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο, μπορούμε να το πάμε προς τα κάτω για παράδειγμα. Θα συμπληρωθεί εδώ η τιμή 5 που αντιστοιχεί σε αυτό το κέλι. Αν θα δείτε λίγο εδώ, αυτό που έχει γίνει είναι το α11, που ήταν πριν, άλλαξε σε α
12. Το ίδιο θα παρατηρήσουμε αν το πάμε ακόμα πιο κάτω. Για παράδειγμα εδώ, βλέπετε ότι θα πάρουμε το α13 και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να καταλάβετε τι θα συμβεί αν το τραβήξουμε κι άλλο προς τα κάτω. Αυτή η συμπλήρωση, κυρίες και κύριοι, μπορεί να συμβεί και προς τα δεξιά, αν για παράδειγμα αυτό εδώ, το οποίο είναι το ίσον α11, το πάμε προς τα δεξιά του, θα πάρουμε την τιμή β11. Το κελί β11 δεν έχει κάποια τιμή μέσα του, δεν έχει ανατεθεί κάποια τιμή, οπότε εκλαμβάνεται ως μηδενική τιμή. Αν εδώ συμπληρώσουμε κάποια τιμή, όπως για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το 7, τότε εδώ θα πάρουμε επίσης το 7, το βλέπετε και εδώ νομίζω, στη συνέχεια. Και ούτω καθεξής, βλέπετε δηλαδή ότι αυτός εδώ ο τύπος, το ίσον α11, όταν το πηγαίνουμε προς τα κάτω, αλλάζει ο αριθμός της γραμμής. Όταν το πηγαίνουμε προς τα δεξιά, αλλάζει ο αριθμός της στήλης. Αυτές εδώ οι αναφορές λέγονται σχετικές. Θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτήν εδώ την κατάσταση, εάν εδώ συμπληρώναμε το α με ένα δολάριο, με το σύμβολο του δολαρίου δηλαδή. Θα διαγράψω λίγο αυτές εδώ τις τιμές για να μην μας εμποδίζουν. Και να δούμε λίγο το εξής. Προσέξτε λίγο τώρα, ο τύπος δεν είναι πια α11, αλλά είναι δολάριο α11. Σε ένα και μόνο κελί το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και το αυτό. Τώρα, αν αυτό το κελί το πάμε προς τα κάτω, θα δείτε ότι θα πάρουμε το ίδιο με πριν. Θα πάρουμε δηλαδή πάλι το α12. Η διαφορά, κυρίες και κύριοι, συμβαίνει και εκτελείται όταν εδώ το πάμε δεξιά. Αυτό εδώ βλέπετε συνεχίζει να μένει εδώ, δηλαδή συνεχίζει να δίνει την τιμή 3, δεν πήγε στο 7. Με λίγα λόγια, αυτή εδώ η τιμή όπως βλέπετε παρέμεινε στο α12. Αυτό συμβαίνει γιατί πηγαίνοντας προς τα δεξιά δεν αλλάζουμε βέβαια γραμμή, αλλάζουμε όμως στήλη. Επειδή υπάρχει το σύμβολο του δολαρίου, ο τύπος αγκυρώνεται στην στήλη α, ή αν θέλετε έχουμε τώρα πια μία αναφορά καταπόλυτος ως προς την στήλη, επειδή το α έχει μπροστά του το σύμβολο του δολαρίου, και έτσι δεν μεταβάλλεται, κρατάμε δηλαδή την τιμή αυτή σταθερή. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει αν εδώ έχουμε δολάριο όχι στο α, αλλά στο 11. Μπροστά δηλαδή από τον αριθμό της γραμμής, όχι μπροστά από το σύμβολο της στήλης. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση, αν θα το πάμε δεξιά, αν το πάμε δεξιά, θα πάρουμε το 7, θα γίνει δηλαδή β11, γιατί η αγκύρωση τώρα πια δεν γίνεται, δεν υπάρχει προς τη στήλη, αλλά υπάρχει προς τη γραμμή. Αντίθετα όμως με πριν, αν το πάμε προς τα κάτω, θα συνεχίσουμε να παίρνουμε 3, 3, 3 και ούτω καθεξής. Αυτός ο τύπος βλέπετε ότι έχει μείνει τώρα πια σταθερός ως προς τη γραμμή. Δεν μεταβάλλεται δηλαδή η γραμμή του. Είναι μια απόλυτη καταγραμμή αναφορά κελιού. Θα μπορούσαμε επίσης, κυρίες και κύριοι, να χρησιμοποιήσουμε το δολάριο τόσο στο α όσο και στο 11, γενικά τόσο στο σύμβολο της γραμμής, όσο και τόσο στο σύμβολο της στήλης, όσο και στον αριθμό της γραμμής. Και αυτό θα μας δείξει ότι είτε το πάμε προς τα κάτω, είτε το πάμε προς τα δεξιά, οπουδήποτε θέλουμε, όποιον πίνακα τιμών και να συμπληρώσουμε, όλα αυτά εδώ τα κελιά θα έχουν μια σταθερή, απόλυτη αναφορά στο κελί α3. Να θυμάστε λίγο σας παρακαλώ αυτές εδώ πέρα τις αναφορές και να θυμάστε λίγο πώς διακρίνουμε τις σχετικές από τις απόλυτες. Οι απόλυτες είναι αυτές οι οποίες έχουν το σύμβολο του δολαρίου. Μπορεί να είναι πλήρως απόλυτες όπως είναι τούτο εδώ ή απόλυτο καταγραμμή ή απόλυτο καταστήλι. Τέτοιες περιοχές κελιών, κυρίες και κύριοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εισαγωγή συναρτήσεων, όπως πολλές αυτές οι συναρτήσεις που θα δούμε έτσι στο μέλλον του μαθήματος. Κλασικότερη και πιο συχνά εφαρμοζόμενη συνάρτηση είναι η συνάρτηση του αθροίσματος. Ας δείξουμε λίγο το εξής. Ένας τύπος όπως είναι τούτος εδώ, δηλαδή το α11 συν α12 συν ας πούμε α13, θα μας δώσει το άθροισμα των τριών τιμών, αυτό εδώ, το 3, του 5 και του 6. Πολύ εύκολο νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλήξουμε στο 14. Ένα τέτοιο άθροισμα όπως είναι αυτός εδώ ο τύπος, θα μπορούσαμε να το έχουμε υπολογίσει και με αυτόν εδώ τον τρόπο, να γράψουμε δηλαδή την συνάρτηση σαν και στη συνέχεια να την καλέσουμε με τρία ορίσματα, το α11, το α12 και το α13. Είναι μια συνάρτηση που θα πάρει τρία ορίσματα και θα αθροίσει τις τιμές αυτών των ορισμάτων και βέβαια θα πάρουμε πάλι το 14.
Το πιο συνηθισμένο όμως πράγμα το οποίο και πιο συνηθισμένος, και πιο συνηθισμένη περίπτωση αθροίσματος κυρίες και κύριοι όπως είναι εδώ που έχουμε συνεχόμενους αριθμούς σε μία στήλη όπως είναι για παράδειγμα αυτοί εδώ οι τρεις αριθμοί για να μην συμπεριλάβουμε και τους από κάτω είναι να ορίσουμε το άθροισμα ως άθροισμα μιας περιοχής και να το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να γράψουμε δηλαδή άθροισμα του α11 άνω και κάτω τελεία α13 ή a13 τελεία. Αυτό εδώ σημαίνει ότι θα αθροιστούν όχι μόνο τα κελιά α11 και α13, αλλά όλα τα κελιά από το α11 ως το α13, συμπεριλαμβανομένου και του α12, παρόλο που δεν το έχουμε γράψει. Το άνω και κάτω τελεία ονομάζεται τελεστής περιοχής τιμών και είναι αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα ενδιάμεσα κελιά ανάμεσα σε αυτό εδώ, στο πρώτο άκρο, δηλαδή και σε τούτο εδώ, στο δεύτερο άκρο. Προσέξτε λίγο τη διαφορά, αν εδώ σε αυτόν εδώ τον τύπο διαγράψουμε, δώσουμε μόνο τα δύο πώς το λένε, ορίσματα, το α11 και το α13, με το κόμμα ή το ερωτηματικό μεταξύ τους, δεν θα συμπεριληφθεί το α12 και θα πάρουμε αυτό εδώ το άθροισμα, μόνο το 3 και το 6. Άλλο λοιπόν αυτό εδώ που αθροίζουμε δύο τιμές και άλλο αυτό εδώ, αυτός εδώ ο τύπος κάτω, όπου αθροίζουμε μία περιοχή τιμών. Προσοχή λοιπόν σε αυτά εδώ. Θέλω να σας, συγγνώμη λίγο, να κλείσουμε λίγο μονάχα αυτό το μικρό βίντεο με την έννοια ότι καλό θα ήταν να εξασκηθείτε λίγο στην εισαγωγή δεδομένων, είτε αυτά αφορούν δεδομένα αριθμητικά όπως είναι το πλέον συνηθισμένο, είτε αφορούν δεδομένα που σχετίζονται με ημερομηνίες, είτε αφορούν δεδομένα τα οποία είναι κάποιο έτσι κείμενο. Από εκεί και μετά, καλό θα ήταν να θυμηθείτε λίγο πράγματα σχετικά με τη μορφοποίηση των κελιών. Για παράδειγμα, θα μπορείτε να θυμηθείτε εύκολα τέτοιου τύπου μορφοποίηση όπως είναι αυτή εδώ με τα χρώματα, αν θα είναι έντονα ή όχι. Σε εμάς και σε αυτά που θα κάνουμε στο μάθημα δεν παίζουν σχεδόν απολύτως καμία σημασία, αλλά για κάποιους λόγους είναι σωστό και θεμητό να γνωρίζετε λίγα πράγματα για τη μορφοποίηση. Ή για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπως σε τούτη εδώ που έχετε ημερομηνίες, να σας θυμίσω ότι η μορφοποίηση κελιών, την οποία μπορείτε να ανοίξετε για παράδειγμα είτε εδώ με το δεξί κλικ, είτε από το μενού της μορφής κελιών, από εδώ, από τα κελιά, μπορείτε να διαλέξετε διαφόρων ειδών τρόπους να εμφανίσετε μια ημερομηνία. Στην Ελλάδα είμαστε συνηθισμένοι να χρησιμοποιούμε καθέτους, για παράδειγμα να χωρίζουμε, να βάζουμε πρώτα την ημέρα του μήνα, κάθετο μετά τον αριθμό του μήνα κτλ. Αυτό όμως δεν είναι κοινό σε διάφορες άλλες χώρες. Πολλές άλλες χώρες, ξέρετε, χρησιμοποιούν τελείως διαφορετικούς τρόπους να ορίσουν τις ημερομηνίες και να γράψουν για τις ημερομηνίες, όπως για παράδειγμα το εδώ, όπου, ας το μεγαλώσουμε λίγο το πλάτος αυτού του γελιού, όπου γράφουμε, βλέπετε ότι η ημερομηνία τώρα πια έχει αναλυθεί σε 10 Ιανουαρίου του 2014, με λίγα λόγια, το 10 έγινε η μέρα του μήνα και το 1 έγινε ο μήνας. Όπως χρησιμοποιούν για παράδειγμα στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρώτα μπαίνει ο μήνας και μετά μπαίνει η ημερομηνία. Προσοχή λοιπόν σε τούτα εδώ. Καλό είναι, σας το ξαναλέω, να εξασκηθείτε κατά κάποιο τρόπο, όπως μπορείτε απλά να εισάγετε κάποια δεδομένα και κυρίως να χειριστείτε καταστάσεις που αφορούν τις αναφορές κελιών, έτσι ώστε να μην κάνουμε έτσι, πολλά τουλάχιστον λάθη, να τα περιορίσουμε όσο γίνεται λιγότερο. Όλα όσα έχουμε πει θα τα επαναλάβουμε πολλές φορές στη διάρκεια του μαθήματος. Αν έχετε έτσι σοβαρές απορίες πάνω σε αυτά που κάπως γρήγορα έχουμε αναφέρει, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε κάποιο εγχειρίδιο. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα παρακάτω.